και με κριτήρια αποκλειστικά παραγωγικά και βεβαίως περιβαλλοντικά. Θα είναι μια καινούργια ΔΕΗ η οποία θα υποβοηθήσει σημαντικά, θα έλεγα, την ανάγκη να προχωρήσει η χώρα σε παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι αν έχετε τον τρόπο να τα κάνετε, δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Αν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Άλλο είναι όμως το θέμα ότι καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες δηλώσεις δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καθίσετε στο τραπέζι για την αξιολόγηση σε 15 μέρες. Έτσι δεν είναι? Γιατί, ποια αξιολόγηση λέτε? Αυτή που είναι σε κρεμότητα. Σε κρεμότητα. Με συγχωρείτε, δηλαδή εμείς από ποιον αξιολογούμε τα? Από την Τρόικα ή από τον ελληνικό λαό? Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια δημοκρατική βάση, έτσι. Εμείς αισθανόμαστε ότι είμαστε στη θέση αυτή που είμαστε εξαιτίας του ελληνικού λαού, από τους αγώνες και την ψήφο του. Λοιπόν, σε αυτόν θα λογοδοτήσουμε, θα αξιολογούμε τα καθημερινά. Θέλουμε την ουσιαστική αυστηρή αλλά και δίκαιη αξιολόγησή του και έτσι θα προχωρήσει η χώρα. Παναγιώτη, στον προϋπολογισμό του 2015 δεν είχε μπει το κομμάτι των εισπράξεων για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ? Είχε μπει μέσα? Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν είχε μπει μέσα. Είναι μέσα ένα κονδύλι σοβαρό. Αλλά βέβαια πάει στο χρέος, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι. Δεν είναι καλά. Οι ιδιωτικοποίησεις αυτές πολλές έχουν αναβαγίσει. Γράφονται πολλά κονδύλια για εισπράξεις από ιδιωτικοποίησεις. Δεν εισπράττονται αυτά τα κονδύλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι να πουλήσουμε τη ΔΕΗ για να βάλουμε κάτι στον προϋπολογισμό. Δεν είναι εκεί το θέμα, γιατί αυτά τα έσοδα τα πληρώνουμε ακριβά. Ναι. Τα πληρώνουμε ακριβά διότι χάνουμε άλλα έσοδα από τα κέρδη της ΔΕΗ και χάνουμε πολλά επίσης έσοδα από τον προσανατολισμό της ΔΕΗ. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια. Λοιπόν, Παναγιώτη, δικό σου είναι... που δεν βοηθάει τη χώρα. Θα τα πούμε. Κάτι τελευταίο. Πότε θα, το δωρεάν ρεύμα στους ανέργους, σε αυτούς που δεν μπορούσαν ή μπορούσαν, πότε θα ξεκινήσει, πότε θα γίνει? Ναι, άμεσα. Εντάξει, θα το σχεδιάσουμε. Πιο άμεσα, θες να κλείσουμε ένα τεμπλό, να τα πούμε. Μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία και θα το προωθήσουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν. Επαναλαμβάνω με τις συνεχόμενες δηλώσεις αυτό που είπα πριν. Δικαίωμα της κυβέρνησης είναι να θέσει το πλαίσιο της. Αλλά ήθελα να ξέρω τι διαπραγμάτευση θα γίνει αν όλα έχουν προχωρήσει με μονομερείς ενέργειες. Για το χρέος θα πούνε για τίποτα. Ναι, αλλά σου είπα, οι άλλοι θα πούνε μόνο για το χρέος.